που είναι και μετά μου λες μην τρέχεις, μην βιάζεσαι. Ρε Σταύρο, δηλαδή πραγματικά θα με τρελάνεις. Θα με τρελάνεις. Γεια σας, παιδιά. Δηλαδή, λύστε μου λίγο το θέμα αυτό με το σκηνοθέτη μας. Τι έκανε. Κάθε μέρα τον ακούω. Πού είναι, δεν τη βλέπω. Πού είναι, πού είναι, πού είναι. Μόλις με βλέπει, τι βιάζεσαι, τι βιάζεσαι. Να προλάβω λίγο να σε δω. Μα θα με τρελάνεις, άνθρωπε μου, κατέληξε. Θες να έρχομαι αργά, θες να έρχομαι γρήγορα. Εδώ είμαι για σένα, ρε Σταύρο. Γέροντο παραξενιές λέγονται αυτά, Ελένη. Α, έτσι λέγονται. Ωραία. Δεν πρόκειται να ξαναδεί κοντινό ποτέ. Γιατί τόσο χαμηλά, ρε. Έτσι, δώσε. Έτσι. Δώσε. Τι, ποιο πήγε χαμηλά. Όχι, χαμηλά είτε μαλλιέρε, παιδιά, η καρέκλα μου είναι πολύ κάτω. Α, σεμινάκι, έλα. Ποιο πήραξε την καρέκλα να φάλε. Έχει δίκιο, λίγο χάθηκα να βγάλω. Α, σεμινάκι, ο φίλο σου έλεγε. Γιατί, ο. Όχι, σημαίνει ότι κάτσε εκεί πέρα με το τραπέζι. Τώρα, εγώ τίποτα κοντό. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Κάτσε η εκπομπή. Μπαγάσα. Ρέση, ρεάτι μου αγόρι. Εντάξει, το ξέρουμε ότι σε τίγκαση κατακτήσει, το έχουμε πει τόσα χρόνια. Πάντα είχες επιτυχίες, φοβερές, αλλά δεν ήξερα μέχρι πού μπορεί να φτάνει η επιτυχία σου. Πού. Επειδή είσαι έτσι άγριο αγόρι και βάζεις πάντα όλους τους καλεσμένους και συμμετέχονται σε μία τάξη, όχι και να είναι, ακόμα και αν δεν είναι πρόσωπα της τηλεόρασης. Έτσι. Ειδικά. Πάλι είχες επιτυχία, ρε παλιόπαιδο. Παρακαλώ το βίντεο. Παλιόπαιδο. Αγκάλιασέ με. Είσαι ερωτευμένος σε αυτή τη φάση της ζωής σου, δηλαδή μετά την φυλακή κτλ. Είμαι. Είσαι ερωτευμένος. Ναι. Έτσι πρέπει να λέγεται έρωτας αυτό το πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος σου λέει σήκω και σηκώνεσαι, κάτσε και κάθεσαι, σου λέει τέτοιο και λες και την άλλη στιγμή σου λέει μωρό μου, τι γλυκός που είσαι και τι φοβερός, δεν λέγεται έρωτας αυτό, τι λέγεται. Να σε ρωτήσω ποια, ποιος είναι, τι είναι. Είναι αυτό το dancing. Είναι από το dancing. Μας κοροϊδεύει τώρα. Όχι. Άσε μα μωρή λάκη. Έχεις ερωτευτεί μέσα το dancing. Είναι μπροστά από τις κάμερες ή πίσω από τις κάμερες, δηλαδή το βλέπουμε εμείς. Και μπρος και πίσω και δεξιά και αριστερά και πάνω του και κάτω του λέγεται Σιμινάκης. Αυτός είναι. Γιατί συγγνώμη, δηλαδή. Με ποιον είναι ο μόνος άλλος. Είδες όμως τι είπε, του αρέσει που το επιβάλλεσαι και ακολουθεί όλες τις διαταγές. Κάτσε, σήκω, μην κουνιάσαι. Μπράβο, Ρέση, τρυπάς καρδιές, πάρ το χαβάρι. Εγώ θα σε στηρίξω. Θα σε στηρίξω σε αυτό. Λάκι, αγόρι μου. Θα σε φτιάξω, πες, την Κυριακή. Είναι πολύ καλός, έτσι. Είναι πολύ καταπληκτικός. Ήταν η Πάμνα στο σύνδεσο, στο Λέγκ, τον είδα. Ήταν πολύ χαρούμενος που πήγαινε. Τέλος πάντων, ήθελα να πω όμως τελικά. Τέτοια δημοσιότητα. Να σου πω, ρε Γιώργο, έχεις προσέξει και από άλλους ανθρώπους ότι επειδή εσύ στη δουλειά πραγματικά είσαι λίγο αγριάνθρωπος. Αλλά εντάξει, εμείς σε βλέπουμε χαριτωμένο γιατί σε ζούμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, πάνω στη δουλειά. Δεν κρίζουμε αυτό, δεν είμαι στην προσεκτική ζωή, έτσι. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι η δεύτερη ερώτησή μου. Εάν έχεις προσέξει. Παρένθεση, ρε γίδι χωρίς μικρόφωνο. Ρε γίδι χωρίς μικρόφωνο. Έτσι μας λέει γίδια. Το ξέρω, ρε, σας το γράφει κιόλας. Γίδια, όχι όλοι μαζί. Και μόλις πει ο Τέρι που είναι σοβαρό στο γύρι του κρύβει. Αυτό πότε έγινε, σήμερα το πρωί έγινε. Ναι, τώρα, πριν 5 λεπτά. Να σου πω εσύ, πες μου κάτι, έχεις τσεκάρει ότι υπάρχουν και κατηγορία ανθρώπων που πραγματικά τους αρέσει να τους μιλάει κανείς έτσι. Και με γυναίκες είναι ίδιο, έτσι. Εντάξει, εννοείται ρε. Αλλά πες μου, αρέσει, υπάρχουν σε κάποιους ανθρώπους ας πούμε, που τους αρέσει να τους επιβάλλεται κανείς. Προχώρα, κάτσε, μην μιλάς τώρα. Σε πολλούς, αλλά δεν γίνεται όμως επί τούτου. Γίνεται πάνω στη δουλειά, ξέρεις τώρα. Κάποιοι άνθρωποι συγκεκριμένα. Κάποιοι άνθρωποι. Ένα σκύρτημα. Κάποιοι άνθρωποι. Μια άβρα σου. Μια σπίθα. Κοίτα να δεις γιατί είσαι ζεστό κρύο, γι' αυτό σε καψουρεύονται. Γιατί μία θα πεις φύγε ρε γίδι από εδώ και μετά μωρό μου, κάνε πιο γρήγορα. Και δεν έχεις και μαλλιά, ρε Γιώργο. Δεν έχεις και μαλλιά. Όχι, όχι. Και τι σημασία έχει. Τι σημασία ωραίο να λάμπει η φαρά. Παράκλαση. Εδώ, παράκλαση τον πήρα εγώ ένταση. Και όλα τα top model τώρα στο εξωτερικό κάνουν να κάνει ένα σεμινάκι χρόνια. Πες τα, Ελένη μου. Τα γένια και πάνω τίποτα. Έτσι, βεβαίως. Είσαι fashion icon. Πες μου τώρα, σοβαρά. Σου έχει τύχει ποτέ να κάνει σχέση με άνθρωπο με τον οποίο έχει συνεργαστεί έτσι και τον έχει περάσει από τα 40 κύματα. Δηλαδή, που φωνάζει, που μετά γίνεσαι τυγλικό, μετά ξαναφωνάζει, είσαι απότομο, μετά ξαναγίνεσαι γλυκούλη. Έχει κάνει σχέση ποτέ πάνω στη δουλειά. Με άντρα. Με γυναίκα, ρε. Με γυναίκα, ρε. Με το λάκι μπορεί να το δει στο μέλλον. Δεν ξέρω. Μα ό,τι κάνει, εμπά περιστάσει. Λοιπόν. Μίλα. Όχι, δεν έχω κάνει. Έχει γίνει παιχνίδι, αλλά δεν έχω κάνει. Δεν έχω προχωρήσει. Γιατί λέω τώρα τι δουλειά. Αποκλείεται. Εγώ ξέρω. Δεν σε πιστεύει κανεί, εγώ όμω σε πιστεύω. Γιατί πού να μείνει χρόνο. Πάντα ήσουν κλεισμένοι. Για παιδιά δεν έχω κάνει. Πάντα συγχαρητήρια. Είσαι το ωραίο σου ταμπελάκι. Ησυχία, ρε γίδια. Η καινούργια συλλογή του Καβαλά.
τα βλέπετε. Να ποιος κλέβει εδώ μέσα τις εντυπώσεις. Να ξέρετε. Ελένη, η καινούρια συλλογή του Γαβαλά, Λάκισα. Λάκισα.